στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, στην Καλαμαριά, για να συστηθούμε και να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η θέση της Ελλάδος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ακριβώς ζητάει η Ελλήνων Συμβέλευσης μέσω της ψήφου του Έλληνα πολίτη για να μπορέσει να καθιερώσει μέσα στα πλαίσια μιας ένωσης η οποία είναι υπό αμφισβήτηση. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίνσγιος, είμαι από τις Σέρες, με διευθύνων σύμβουλος του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πατέρας δύο παιδιών, είμαι άνθρωπος της καθημερινότητας και έρχομαι ως πολίτης, απευθυνόμενος σε πολίτες, για να μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε πως όλοι μαζί πρέπει να ασκήσουμε επιτέλους εμείς πολιτική και να πάψουμε να ακούμε επαγγελματίες σε εισαγωγικά πολιτικούς. Διότι όλοι αυτοί, με βάση αυτό που ζούμε σήμερα, απέτυχαν. Η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία, διαθέτει ανθρώπους με τεράστια εξειδίκευση για να μπορεί να ανοιχνεύσει τα προβλήματα και να δώσει και τις λύσεις σε καθένα από αυτά. Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης, λοιπόν, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, ο Σπύρος ο Κύρου και η κυρία Μαρία Ντάσιου, θα αναπτύξουμε συγκεκριμένα ζητήματα, θα δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε όλοι αντικειμενικά, με πραγματική γνώση, στις 9 Ιουνίου να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με τη ζωή μας και ποια ακριβώς θέση θέλουμε να έχει ο Έλληνας μέσα στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήλθαμε με μία απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1979, όπου αποφάσισε μόνος του ότι πρέπει να μπούμε. Το κοινοπρακτικό υπογράφηκε το 1981 και από τότε μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι συνέτερος σε μία εμπορική συμφωνία, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα άλλο. Είναι μία κοινοπραξία εταιριών, όπου εμείς μπήκαμε ως συνέτεροι με ιδρυτικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται με βάση τις λογιστικές μονάδες, που κάθε λογιστική μονάδα αντιστοιχεί σε 0,08 γραμμάρια χρυσού. Έχουμε βάλει κάποιους τόνους χρυσό ως ιδρυτικό κεφάλαιο και κάποιους ακόμη για να μπορέσουμε να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προστίθενται σε όλα αυτά ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που το κοινοπρακτικό που υπογράψαμε αναφέρει συγκεκριμένα ότι από το 87 και μετά θα καταβάλλεται εις το ακέραιο. Οπότε αυτό μου δίνει εμένα την πληροφορία ότι με βάση το 24% κάθε 4 χρόνια δίνω ένα ακαθάριστο ετήσιο εμπόριο προϊόν. Συμφωνήσαμε να δίνουμε το 92% των τηλανιακών μας δασμών, ένα ποσοστό περίπου 1,5% επί το ακαθάριστο εμπόριο προϊόντος κάθε χρόνο ως τακτική εισφορά και ένα άλλο ως έκτακτη, το οποίο θα καθορίζεται ανάλογα με την περίσταση. Αν αναλογιστούμε πόσα χρόνια είμαστε συνέτεροι, 43 χρόνια φέτος, αντιλαμβάνεστε τι τεράστια ποσά έχουμε καταβάλει. Το θέμα είναι ότι ποτέ κανένας ευρωβουλευτής δεν μας ενημέρωσε για το τι ακριβώς έχουμε καταβάλει, τι ακριβώς έχουμε εισπράξει και αυτά που καταβάλαμε, αν έχουν επενδυθεί, πού βρίσκονται, αν δημιουργούν κέρδη, ποιος τα διαχειρίζεται και τι ποσοστό από τα κέρδη αυτά έχουμε εμείς να λαμβάνουμε. Αυτά τα αναφέρω για να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα
δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Είναι ένας συνέτερος με συγκεκριμένο ποσοστό, ο οποίος έχει κέρδη και ζητάει ανταποδοτικά. Άρα η αντίληψη με την οποία έχουμε γαλογηθεί ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ταΐζει, δεν ισχύει. Στο σύνολο κάθε χρόνο από επιδοτήσεις και προγράμματα, ΕΣΠΑ, Leader και γεωργικές επιδοτήσεις δεν εισπράττουμε περισσότερα από 5,2 δισεκατομμύρια. Μόνο ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναφέρεται ότι καταβάλλεται εις το ακέραιο, αντιληφθείτε πόσα χρήματα δίνουμε εμείς. Άρα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τι ακριβώς εμείς αισθανόμαστε ως Έλληνες μέσα στην Ευρώπη και αν η Ευρώπη τελικά ενδιαφέρεται για την ισονομία και την ισότητα των κρατών χωρών μελών της. Ζούμε ακόμη και θα ζούμε για άλλα 84 χρόνια με βάση τις μνημονιακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι κομματικοί μηχανισμοί το 2010 και μέχρι το 2015 άλλες τρεις φορές. Ζούμε μέσα στην κατάσταση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει κάνει η Ευρώπη και ποια οικονομική πολιτική ακολουθήθηκε και βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα να παλεύουμε μέρα με την ημέρα να βγούμε, θα φέρω το παράδειγμα του τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, ποια η θέση της Ευρώπης. Σε έναν μη συνέτερο, η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει κάνει αίτηση το 2022 και ακόμη συζητείται αν θα μπει υπό ένταξη. Με το πρόγραμμα που υπογράψαμε το Φεβρουάριο, δεχθήκαμε ότι θα δώσουμε μέχρι το τέλος του 2025, δώσαμε 85 δισεκατομμύρια και μέχρι το τέλος του 2025 θα δώσουμε στο σύνολο 135 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία χωρίς να είναι μέλος, χωρίς να έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα. Η Ελλάδα τώρα, το 2010, ήταν 30 χρόνια συνέτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι 30 χρόνια κατέβαλε μέχρι τότε το ΦΠΑ, τα τελωνία, τις εισφορές, έδωσε χρήμα, αίμα, υδρότα, ελληνικό. Όταν υποτίθεται με μια ψεύτικη έκθεση της BlackRock, μπήκαμε στα μνημόνια, υπογράψαμε τη δανειακή σύμβαση γιατί θα χρεοκοπούσαμε, αλλά τελικά δεν χρεοκοπήσαμε. Η Ελλάδα ζητούσε 110 δισεκατομμύρια. Για 110 δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε αν ήρθαν, ποιος τα πήρε, πού πήγαν, αν επενδύθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησαν από την Ελλάδα να παραδώσει εθνική κυριαρχία, επαναλαμβάνω, να παραδώσει εθνική κυριαρχία, ξεπουλήσαμε λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμους, μεταλλεία, σιδηροδρόμους και εν γέννη οτιδήποτε πλουτοπαραγωγική πηγή, ακόμα και τις γεωργικές εισφορές. Υπογράψαμε σύμβαση για τη Συμβολιακή Γεωργία. Τα παραδώσαμε όλα αυτά για να πάρουμε 110 δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτώ, εφόσον όλοι αυτοί που μας διοικούν τόσο εντός της Ελλάδος όσο και εκτός της Ελλάδος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ειδικοί, γιατί κάθε φορά στις ειδήσεις αυτό ακούμε, σύμφωνα με τους ειδικούς, και έτσι ξεκινάει σήμερα κάθε ένα παραμύθι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, λοιπόν, το χρέος της Ελλάδας τότε ήταν 122% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Ξεπουλήσαμε όλα αυτά που είπα πριν, παραδώσαμε τη χώρα που οι πρόγονοί μας διαχρονικά χύσαν αίμα για να την κρατήσουμε ελεύθερη, αρνηθήκαμε ακόμα και το 1940 να παραδώσουμε στο
στους Γερμανούς στην Ελλάδα και πολεμήσαμε γι' αυτό. Εμείς παραδώσαμε την εθνική κυριαρχία Βορρά και τι πήραμε. Μετά από 14 χρόνια πετυχημένης οικονομικής πολιτικής από τους ειδικούς, το χρέος της Ελλάδος έχει ανέλθει στα 657 δισεκατομμύρια. 167% του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος. Οι ειδικοί. Ποιο το κέρδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια τέτοια οικονομική μεταχείριση της Ελλάδος και των Ελλήνων? Εισέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σιδηροδρόμους? Όχι, τα πήρε μια ιδιωτική εταιρεία. Εισέπραξε αεροδρόμια? Όχι, τα πήρε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία. Μήπως εισέπραξε λιμάνια? Όχι, τα πήραν δύο ιδιωτικές εταιρείες. Εισέπραξε δρόμους? Όχι, τα πήραν πέντε ιδιωτικές εταιρείες. Τελικά εγώ ζω μέσα στην Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών ή βρίσκομαι μέσα στην Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών? Και πώς δέχομαι εγώ ως άνθρωπος να ορίζει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μια εταιρεία, πώς θα ζήσω εγώ ο άνθρωπος? Τελικά ποιες είναι αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες και τι συμφέροντα έχουν τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο με τους ευρωβουλευτές και όσο με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σε κάθε χώρα? Ποια είναι η σύνδεση που η σύζυγος και η κόρη του σημερινού πρωθυπουργού είναι μέτοχοι μέσα σε αυτήν και κατέχουν όλο το καρτέλ των σούπερ μάρκετ τόσο στην Ελλάδα, μα και το μεγαλύτερο ποσοστό ευρωπαϊκά? Ποια είναι αυτή η σύνδεση που ανέβασε την τιμή του ελαιολάδου στο ράφι χωρίς καινούργια παραγωγή 47% και άλλα 47% μετά από δύο μήνες? Σήμερα το ελαιόλαδο στην Ελλάδα σε σχέση με το 2022 έχει 200% αύξηση. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ανισότητα στις τιμές? Εμείς ως Έλληνες είμαστε πολίτες Ευρωπαίοι άλλης ταχύτητας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών πρακτικών, κομματικών πρακτικών, είναι σήμερα ο Έλληνας να είναι δεύτερος από το τέλος σε αγοραστική δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας λένε αυτοί με τις στατιστικές τους ό,τι νομίζουν, η πραγματικότητα είναι ότι ο Έλληνας μόνο την περίοδο 2022 Μάιος 2024 Μάρτιος, ούτε δύο χρόνια, έχασε 29% το 1/3 της αγοραστικής του δύναμης. Και αυτοί μας λένε ότι ο πληθωρισμός τρέχει με 3,4%. Το πορτοφόλι σου όμως λέει ότι ήθελες 20 ευρώ κάθε μέρα σούπερ μάρκετ και τώρα θες 40 με 45. Αυτό για μένα είναι πάνω από 100%. Αλλά και πάλι, καμία ευρωπαϊκή πολιτική, καμία ελληνική ενέργεια στο Ευρωκοινοβούλιο για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, καμία ενέργεια για να αντιμεταπιστούν τα καρτέλ των καυσίμων, γιατί μας μάθανε ότι για την ενεργειακή κρίση φταίει ο πόλεμος. Και εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για την ενεργειακή κρίση φταίει το ότι απολιγνητοποιήσαμε τη χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συμφωνίας, και σήμερα η Γερμανία αγοράζει μέσω των σκοπίων τον ελληνικό λιγνίτη, γιατί αυτοί μας επέβαλαν να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια ενώ αυτοί ανοίγουν καινούρια. Τελικά, μήπως δεν είμαστε Ευρώπη? Μήπως οι ευρωβουλευτές μας θέλουν να μας περάσουν την αίσθηση ότι είμαστε υποδιέστεροι? Θα δούμε παρακάτω αν είμαστε. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ρωτώ τον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά και θέλω να απαντήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Μέσα στο σπίτι σας, μέσα στο σπίτι σου,
μέσα στην επιχείρησή σου ποιος αποφασίζει. Αν όχι εσύ, ποιος ενδιαφέρεται αν είναι καθαρά, αν είναι λειτουργικά, αν υπάρχει πορτοφόλι, αν θα επενδύσεις κάπου τα χρήματά σου, ποιος αποφασίζει, αν όχι εσύ. Στο μεγάλο μας σπίτι, που είναι η Ιερή Ελλάς, γιατί να αποφασίζει άλλος και όχι εσύ. Για ποιον λόγο, γιατί αδρανήσαμε εμείς ως πολίτες, απαξιώνουμε καθημερινά την ασχολία μας με την πολιτική, αλλά η πολιτική, αδέρφια, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που μέσα από την προβολή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούμε εμείς ότι είναι κάποιοι. Αυτός ο κάποιος που ψάχνεις είσαι εσύ ο ίδιος. Εσύ. Γι' αυτό η Ελληνοσυνέλευση ονομάζεται έτσι. Εσύ. Γιατί το εγώ το δικό μας του κάθε ενός θα πρέπει να εγκληματιστεί στο μεγάλο εσύ για να μπορέσουμε να ενωθούμε, αν θέλουμε να μιλάμε για ένωση. Πώς είναι δυνατόν όμως να μιλάμε για ένωση ευρωπαϊκή όταν δεν υπάρχει ένωση εθνική. Μας διαιρέσανε. Μας βάλανε ταμπέλες. Δεξιός, κομμουνιστής, σοσιαλιστής και τόσες άλλες πολλές. Μετά μας βάλανε δεύτερες ταμπέλες με βάση την ομάδα του καθενός. Μετά μας βάλαν τρίτες ταμπέλες με βάση το που πιστεύει ο καθένας. Και εγώ σας ρωτώ, αυτά τα παιδιά που παίζουν σήμερα στην πλατεία έχουν ταμπέλες πέραν από την ταμπέλα του Έλληνα, του Έλληνα μελλοντικού πολίτη? Και τι πολιτεία θα βρίσουμε εμείς σε αυτά τα παιδιά αν δεν σηκώσουμε ανάστημα εμείς ως πολίτες και δεν ζητήσουμε τα δίκαιά μας πίσω? Θεωρείτε ότι αυτό που έχουμε τώρα είναι πολιτεία? Έκανα 40 λεπτά για να έρθω από τις Σέρες μέχρι τον Τιτάν και μία ώρα και 5 λεπτά να έρθω εδώ. Και αυτό θα κρατήσει πάνω από 5 χρόνια. Εσείς το ζείτε καθημερινά. Πού είναι οι δομές, οι ευρωπαϊκές δομές στην Ελλάδα? Όταν στην Ευρώπη χιλιόμετρο είναι έτοιμος ο δρόμος από πίσω και το περπατάς. Θα κάνει ποτέ κανείς από μας, από τους ευρωβουλευτές μας, ένα ανέλεγχο τι γίνεται με όλα αυτά τα δημόσια έργα? Τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδέρφια, δεν έχει χρήματα. Και τα δανεικά που δίνει μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης, που λέει φθηνά δάνεια, τα έχει δανειστεί η ίδια πρώτη. 720 δισεκατομμύρια πριν 1,5 χρόνο και θα δανειστεί άλλα 500 μέχρι το 2035 με εγγύηση των Ευρωπαίων πολίτη. Αυτή είναι η εγγύηση που μπαίνει στις δανειακές συμβάσεις. Εσείς και εγώ και τα παιδιά αυτά. Άρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει οικονομική δύναμη σήμερα? Που την φιλούν οι τράπεζες και όταν θέλεις να βγάλεις τα χρήματά σου σε ρωτάν τι τα θες. Μόνο ο πολίτης δημιουργεί πλούτο. Μόνο ο πολίτης παράγει. Και σήμερα μόνο ο πολίτης δεν απολαμβάνει τους κόπους του. Οι δημόσιες αυτές συμβάσεις που γίνονται συγχρηματοδοτούμενες, να γνωρίζετε ότι το έργο ξεκινάει με μία εγγυητική το λιγότερο 7-8 χρόνια, με την εγγυητική αυτή που εκεί συμβαίνουμε εμείς, ο υποψήφιος ανάδοχος παίρνει δάνειο, γιατί δεν έχει χρήματα. Παίρνει δάνειο και η ευρωπαϊκή επιχορήγηση που έρχεται για να έρθει εδώ μπαίνει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή πάλι εμείς. Άρα, ποιος είναι αυτός ο επενδυτής που κάνει τα δημόσια έργα? Δεν υπάρχει τίποτα.
Αν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος γεννημένος να έχει περισσότερα χρήματα από ένα κράτος, ούτως ώστε να έρθει να αγοράσει το νερό της Θεσσαλονίκης. Είναι αστείο και μόνο που το συζητάμε. Ποιος είναι αυτός που έχει χρήματα να αγοράσει το λιμάνι όταν το χτίσαμε εμείς? Αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε μια τεράστια προδοσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και την προδοσία αυτή την ζουν όλοι οι πολίτες κάθε χώρας. Το αποτέλεσμα αυτών των μνημονίων είναι σήμερα η Ελλάδα να είναι δεύτερη χώρα σε ανεργία και ιδιαίτερα σε ανεργία νέων. Εγώ, επειδή δραστηριοποιούμαι στον χώρο της οικοδομής, δεν υπάρχουν εργάτες και δεν υπάρχει και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Φθήνει συνεχώς η Ελλάδα που έκτισε τη μισή Ευρώπη. Εφόσον διαλύθηκε η χώρα, διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός. Αυτό είναι ολοφάνερο. Δεν έχει εισπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες. Τι πρέπει να συμβεί ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να πάρουμε πίσω αυτά τα οποία μας ανήκουν? Θα πρέπει να βρεθεί μια ελληνική φωνή η οποία θα ασκήσει έναν εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις δανειακές συμβάσεις, να δούμε με τι στοιχεία γίναν αυτές, να δούμε σε ποιες συνθήκες είμαι μέτοχος εγώ ως Ελλάδα, αν έχω κέρδη και αν έχω υπερκέρδη, γιατί δεν τα έχω εισπράξει. Πολλοί ρωτούν πού θα βρεθούν χρήματα για να μπορέσει να ανακάμψει η Ελλάδα, και εγώ ρωτώ πού είναι όλα τα χρήματα που παράγουμε καθημερινά. Η γεωργική παραγωγή, ο χρόνος για να παράξεις κάτι, έχει μειωθεί σε σχέση με το 1967 8 φορές. Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Άρα δεν σταματήσαμε να παράγουμε κάτι. Το χρήμα όμως, πού ακριβώς πάει? Ποιος φταίει για όλη αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει να ελέγξουμε που πάνε τα λεφτά μας? Σε εγχώριο επίπεδο πάνε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από 1η-1η-17. Στον προϋπολογισμό του 2024 αναφέρει ότι εισπράττει η ΑΔΕ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών πάνω από 620 δισεκατομμύρια ευρώ και κανείς δεν την ελέγχει που πάνε. Επαναλαμβάνω, μία ανεξάρτητη αρχή που τη φτιάξαμε εμείς με ένα νόμο, άρα εμείς με ένα νόμο πάλι μπορούμε να πάψουμε τη λειτουργία της, είναι τόσο απλό. Μία νομική οντότητα που δεν μπορεί να την ελέγξει κανένας, εισπράττει από τον Έλληνα πολίτη πάνω από 620 δισεκατομμύρια, το γράφει στο κρατικό προϋπολογισμό του 24 και κανείς δεν την ελέγχει. Το ίδιο έκανε και το 23 και ούτω καθεξής. Σήμερα η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 1 τρισεκατομμύριο, 100 δισεκατομμύρια και πάνω. Στον αντίποδα η Γερμανία δηλώνει 487 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι φτωχός? Γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό? Γιατί κατευθύνεται η κοινή γνώμη στο να χτυπηθεί το ηθικό του Έλληνα συνεχώς? Γιατί δεν μας ενημερώνει κανένας? Να σας θυμίσω τη λίστα Πέτσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Πόσα χρήματα πήραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου? Πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό δεν μας ενημερώνει ποτέ κανείς. Γιατί χειραγωγείται η κοινή γνώμη. Και εμείς νομίζουμε ότι επιλέξαμε ορθά κάθε φορά που ψηφίζουμε με βάση την ενημέρωση. Ποιος θα δει για ποιον λόγο τα μπήκαμε στην Νομισματική Ένωση, στο ευρώ,
Η Ελλάδα μπήκε με 50% χάσιμο σε σχέση με τη Γερμανία. Ποιος το αποφάσισε αυτό? Όταν τότε η Γερμανία χρώσταγε 3 φορές σε σχέση ποσοστιαία με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, χρώσταγε 3 φορές περισσότερα, ενώ η Ελλάδα ήταν λίγο κάτω από το 100%. Άρα είχαμε πιο εύρωστη οικονομία από τη Γερμανία το 2000. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία, αλλά ποτέ κανένας κομματικός μηχανισμός δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων να αναλογιστεί ότι υπάρχει εκεί διότι το ψήφισαν οι Έλληνες πολίτες και να πράξει για το δίκαιο και την αλήθεια, παρά μόνο για την ιδιοτέλεια. Πέρα από αυτά τα διαφυγόντα κέρδη που πρέπει να τα δούμε, η Ελλάδα διαμφισβήτητα έχει μέσα από μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά τεράστια πνευματικά δικαιώματα για τα οποία ποτέ πάλι κανείς δεν μίλησε. Το μόνο που ακούμε τόσα χρόνια από την εποχή της Μερκούρη και εδώ, που την κάναμε και ηρωίδα γιατί έδωσε τις μάχες αντί να καταθέσει μια μήνυση για κλέψιμο και κλεπταποδοχή των μαρμάρων του Παρθενώνα, έχουμε αναλωθεί από τότε μέχρι σήμερα σε μια συζήτηση αν θα μας τα δώσετε. Διαπραγματευόμαστε με τον κλέφτη αν θα μας δώσει πίσω τα κλεμμένα και για πόσο καιρό. Είναι πολύ αστείο. Για το κομμάτι αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα θα δώσω τον λόγο στον Σπύρο τον Κύρου, ο οποίος εξειδικεύεται στο κομμάτι αυτό, να μας δώσει 5 πληροφορίες, τι ακριβώς έχουμε από εκεί, πόσα είναι αυτά και αν είναι μόνο αυτά. Γεια σας και από μένα. Όπως ακούσατε, ονομάζομαι Σπύρος Κύρου. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ και μετά από όλα όσα ακούσαμε από τον Στέλιο τον Τζίτζιο, τελικά τίθεται ένα ερώτημα. Ποια είναι η Ευρώπη? Πάνω σε ποιο θεμέλιο λίθο και σε ποια σταθερή βάση λειτουργούν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι ότι ο θεμέλιος λίθος και η σταθερή βάση της λειτουργίας όλων των κρατών μελών της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου είναι η ίδια η δημοκρατία. Ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος όρισε ποια είναι η δημοκρατία? Εμείς και πάλι οι Έλληνες. Η δημοκρατία είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που δώσαμε οι Έλληνες στην ανθρωπότητα. Αλλά για ποια δημοκρατία μιλάμε? Για αυτήν η οποία όλα τα κράτη με τις διοικήσεις τους νομοθετούν πάντα ενάντια στον Έλληνα πολίτη, αλλά και σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη? Μιλάμε για μια πραγματική δημοκρατία, όπου είναι μόνο η δημόσια διοίκηση, η κρατεότητα των πολιτών, η δύναμή τους, η ισχύ τους, που με τις αποφάσεις που παίρνουν και λαμβάνουν οι ίδιοι πολίτες, λειτουργούν με ανιδιοτέλεια για το σύνολο των πολιτών της πολιτείας τους. Οι διοικήσεις που αποφασίζουν οι ίδιοι οι πολίτες είναι οι εκπρόσωποι τους και όχι οι αντιπρόσωποι, όχι τα αφεντικά τους. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε ένα μόρφωμα της δημοκρατίας όπου η ισχύ μεταβιβάζεται από τους πολίτες σε μία μειονότητα πολιτικών προσώπων οι οποίοι είναι οι αντιπρόσωποι μας και οι οποίοι θεωρούν ότι το κράτος είναι η ιδιοκτησία τους και οι πολίτες είναι οι υπόδουλοι τους.
Η πραγματική δημοκρατία όμως είναι η μόνη σωτηρία για την ανθρωπότητα. Και σε αυτό η Ελλήνος Συνέλευσης είναι κάθετη, διότι έχει στόχο και σκοπό την επανεκαθίδρυση της πραγματικής δημοκρατίας μέσα σε μια πολιτεία που θεμελιώνονται οι αξίες, οι αρχές και οι πολιτιακοί νόμοι, έτσι ώστε στην πρακτική εφαρμογή τους να γίνει ο μονόδρομος της ανέλυξης του κάθε Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη. Όμως, αδέρφια μου, εκτός από τη δημοκρατία, οι Έλληνες δώσαμε, όπως όλοι γνωρίζετε, και τα φώτα του πολιτισμού με ανιδιοτέλεια και στην ουσία θεμελιώσαμε τα πρωτόκολλα λειτουργίας του πλανήτη, όπου είναι όλες οι επιστήμες, είναι όλες οι τέχνες, τα γράμματά μας, τα σύμβολά μας, η ελλάνια γλώσσα μας, η οποία μας δόθηκε και μέσα από αυτήν δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλες διάλεκτοι του πλανήτη. Στις ανώτερες, νευραλγικότερες επιστημονικές έννοιες είναι γέννημα ελληνικό και δημιουργία ελληνική. Όμως, ποια είναι τα ωφέλη τα οποία έχουμε εμείς οι Έλληνες από όλα αυτά που δώσαμε με ανιδιοτέλεια σε όλη την ανθρωπότητα, είτε αυτά είναι σε ένα οικονομικό επίπεδο, είτε είναι σε ένα επίπεδο σεβασμού από όλη την ανθρωπότητα για όλα αυτά που έχουμε προσφέρει. Και θα σταθώ λίγο στο οικονομικό κομμάτι, γιατί πολλά ακούγονται για την πατρίδα μας, και θα πάρω ένα πολύ μικρό δείγμα από ένα μόνο μουσείο, μια και μιλάμε για τον πολιτισμό, όπου εκεί εκθέτονται τα δύο απείρου κάλους τεχνουργήματα των προγόνων μας, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Αμοθράκης. Και αν σταθώ λίγο στην Αφροδίτη της Μήλου και μπορέσει κάποιος να κοιτάξει μέσα από τα μάτια τα δικά μου, θα διαπιστώσει ότι η Αφροδίτη της Μήλου είναι ποτισμένη με αίμα 200 Ελλήνων που έδωσαν μια σκληρή μάχη στον Πειραιά για να μην φυγαδευτεί το άγαλμα στη Γαλλία. Διότι είχαν αναγνωρίσει εκείνη το ύψιστο και ιερό καθήκον τους να προασπίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Μένοντας όμως για λίγο στο οικονομικό κομμάτι, θα ήθελα να τονίσω ότι ύστερα από μία έρευνα που έχω κάνει, έτσι όπως μου δόθηκε η εντολή από τον κεντρικό οργανισμό, διαπίστωσα με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Λούβρου και με βάση την επισκεψιμότητά του ότι τα τελευταία 100 χρόνια τα έσοδα από τα δύο κλεμμένα απείρου κάλους τεχνουργήματα των προγόνων μας ανέρχονται στα 720 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και γελάς, τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Ποιος είναι αυτός που μας στέρισε τα πνευματικά μας δικαιώματα? Ποιος Έλληνας ευρωβουλευτής έθεσε έστω και μία φορά ένα θέμα για την ανάκτηση πνευματικών δικαιωμάτων? Η Ελλήνος Συνέλευσης θα αναχτίσει και θα αποκαταστήσει κάθε βλάβη που έχει συθεί κατά των Ελλήνων
και της χώρας μας. Σε μια παγκόσμια όμως κοινωνία δικαίου, η Ελλάς θα αναγνωριζόταν ως η αδιαφυσβήτητη κοιτίδα του πολιτισμού και οι Έλληνες θα απολάμβαναν μονίμως τουλάχιστον τον απόλυτο σεβασμό από όλους και από όλη την ανθρωπότητα ανάλογα με αυτά που έχουμε προσφέρει. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα. Η Ελλήνος Συνέλευσης, ως ο μοναδικός, παγκόσμιος, πανανθρώπινος οργανισμός και ως η μοναδική νομική οντότητα εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων, οφείλει και έχει ιερό καθήκον, στόχο και σκοπό, να αναδείξει και να αναβιώσει το τεράστιο ελλάνιο πολιτισμό μας και να κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα της ελληνικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσο τεράστια διαφυγόντα κέρδη έχουμε μόνο από ένα μικρό κομμάτι της κληρονομιάς των προγόνων μας. Γιατί θέλοντας και εμείς είμαστε οι κληρονόμοι οποιουδήποτε ελληνικού τεχνουργήματος, δημιουργήματος πολιτισμού, γλώσσας, επιστήμης, τέχνης μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Και δεν είναι οι αρχαίοι, είναι η αρχή η ίδια η δικιά μας. Και εμείς πρέπει να είμαστε η αντάξια συνέχεια αυτών. Για να μπορούμε να φουσκώνουμε από περηφάνεια όταν ακούμε για τον Λεωνίδα και τον Αλέξανδρο. Ένα τεράστιο κομμάτι στο οποίο πάσχει η Ελλάδα είναι η υγεία. Έχουμε δει διά των δεσαστέρες να μπαίνουν υπουργοί υγείας τα τελευταία 14 χρόνια και να διαλύουν το σύστημα αυτό το οποίο έχουν ορίσει οι ίδιοι για την περίθαλψη των πολιτών. Και εγώ ρωτώ, η υγεία, το σύστημα υγείας είναι απαραίτητο στοιχείο του πολίτη να πληρώνει μία εισφορά για να μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Γιατί αν ο πολίτης μου νοσεί, νοσεί το κράτος, νοσούν όλες οι δομές και δεν μπορώ ούτε να παράξω, ούτε να δημιουργήσω, μα ούτε και να αναπαραχθώ. Σήμερα βλέπουμε, μετά από μια υγειονομική κρίση, όπως τη λένε, η οποία ήταν τεχνιέντος δομημένη, ήταν μια πολιτική σε εισαγωγικά που επευλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι μέσα από φαρμακευτικές ιδιωτικές εταιρείες, όσο και σε κάθε κράτος μέλος. Και ακούω ότι έχει αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία. Ναι, είναι γεγονός, έχει αφήσει. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα όμως που έχει αφήσει και το μεγαλύτερο άδικο που έχει παράξει αυτή η σε εισαγωγικά πολιτική είναι το άδικο που φέρουμε στο αίμα μας όλοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άδικο. Και σήμερα βλέπουμε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες όπου ο πολίτης σήκωσε πόδια και τις κατήγγειλε μία-μία να αποσύρουν τα σκευάσματά τους. Δεν τη θέλω εγώ αυτή την Ευρώπη. Εγώ θέλω την Ευρώπη της Ένωσης. Όπως ακριβώς ορίζει ο τίτλος. Πώς να ενωθείς όταν τα κόμματα από εδώ πάνε και εντάσσονται στα κόμματα τα ευρωπαϊκά? Πώς να ενωθείς? Η Ελλήνων Συνέλευση μίλησε για πρώτη φορά για την πτέρυγα των Ελλήνων στην Ευρώπη.
ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πουθενά αλλού, παρά μόνο στη βάση της φυσιολογίας μας ως Έλληνες. Γιατί αυτό είμαστε. Σήμερα, αυτό το οποίο βιώνουμε όσον αφορά τα ακίνητα, είναι πρωτοφανές για τη χώρα. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές των ακινήτων? Πάντα είναι η Κεντρική Τράπεζα. Πάντα. Αυτή καθορίζει τις τιμές των προϊόντων, αυτή κανονίζει τον πληθωρισμό, αυτή κανονίζει τις τιμές των ακινήτων, αυτή δανείζει το χρήμα στο κράτος. Γιατί? Γιατί έτσι αποφασίσαμε εμείς με ένα νόμο. Και όλοι αυτοί που λένε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, εγώ λέω με βεβαιότητα ότι όπως το έφτιαξα με ένα νόμο θα περάσω σε απόλυτο έλεγχο, γιατί το χρήμα αφήνει αποτύπωμα, έχει γραμμή το χρήμα, και μετά όταν θα αποδοθούν τα το κέσαρι, τότε θα δούμε πώς μπορούν αυτά τα μαγαζιά να κλείσουν ή να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας. Να μπουν σε μια κατάσταση ομολογιακών δανείων. Να γίνουν συνέτεροι με δικά τους λεφτά. Ενώ σήμερα σε όλη την Ευρώπη και δεις την Ελλάδα, με 5 εκατομμύρια ευρώ κάνεις τράπεζα. Γελάνε και οι πέτρες. Και από αυτά μόνο το 30% μετρητά, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο. Τα άλλα εγγυητική επιστολή. Και πού βρίσκουν τα λεφτά? Μα είναι τα δικά μας λεφτά. Αυτά που σε ρωτάνε τι τα θες όταν τα βγάζεις σήμερα. Αυτά που σε χρεώνουν 2 και 3 ευρώ για κάθε συναλλαγή σήμερα. Και εμείς το ανεχόμαστε. Μία άναρχη δόμηση έχει φέρει σήμερα να ανακαινίζουμε κτίρια 40, 45 και 50 ετών. Για αυτό το τεράστιο κομμάτι της άναρχης δόμησης και της ανισότητας όσον αφορά τον πολεοδομικό ιστό, θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία Ντάσιου, η οποία εξειδικεύεται σε αυτό το τομέα. Καλησπέρα και από μένα. Τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή ως γυναίκα και ως μάνα η ίδια, τριών παιδιών, να συμμετέχω σε αυτό το τεράστιο αγώνα που γίνεται σήμερα, σε αυτή την επανάσταση του ανθρώπου εναντίον των εταιριών, που όπως ακούσατε αυτές είναι που μας διοικούν και εκεί έχει περάσει όλος ο πλούτος μας. Άρα είναι στο χέρι μας να τον πάρουμε πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι των ακινήτων και το πώς έχει δομηθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, πρώτα απ' όλα αν ρωτήσω όλους εσάς, θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα και όπως τελικά αποδεικνύεται, και στη πιο πλούσια χώρα. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια οι διαχειριστές μας κατάφεραν δολίως τελικά να την ξεπουλήσουν και να ξεπουλήσουν όλο το πλούτο μας. Το κομμάτι των ακινήτων και ο τρόπος που έχει δομηθεί η χώρα μας έρχεται λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου βλήδαμε να γίνεται μια τεράστια εσωτερική μετανάστευση, διότι και τότε το κράτος δεν θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν στην επαρχία, εκεί που είχαν τα σπίτια τους, εκεί που ήταν οι οικογένειές τους. Αλλά δίνοντας κίνητρα τότε σε εισαγωγικά και όχι μόνο, και εκτός εισαγωγικών, φτιάχνοντας βιομηχανίες, βιοτεχνίες μέσα στα αστικά κέντρα, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα που βλέπουμε σήμερα, κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να φέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μέσα σε δύο περιοχές, όπου στην κυριολεξία ζούμε ο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς να έχει υπάρξει ούτε για αυτά σωστό πολεοδομικό σχέδιο. Έχοντας κάνει την έρευνά μου για όλη τη χώρα, η οποία όλη η χώρα είναι σχεδόν άκτιστη, διαπίστωσα, και μπορείτε να το δείτε κι εσείς, ότι το σύνολο του πληθυσμού, ο περισσότερος πληθυσμός στην Ελλάδα κατοικεί στο 3% της έκτασης της χώρας μας. Το 3% της επιφάνειας της χώρας μας
κατοικείται περίπου από το μισό πληθυσμό μάλλον και το υπόλοιπο είναι διασκορπισμένο σε διάφορες περιοχές. Αυτό για ποιο λόγο έγινε? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν όπως σε άλλες χώρες που βλέπουμε στο εξωτερικό, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, που εκεί δεν μπορείς να μετακινήσεις μία πέτρα, να χτίσεις κάτι χωρίς να είσαι μέσα στον κανονισμό και δεν υπάρχουν ούτε τα παραθυράκια που έχουν αφαιθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, ούτε οι νόμοι, ο ένας νόμος πάνω στον άλλον, ούτε να βγάζουν ένα νόμο και από εκεί και πέρα να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που να τον εναιρούν. Εκεί δεν γίνεται αυτό. Εδώ λοιπόν γιατί έχει γίνει? Δεν είμαστε Ευρώπη? Γιατί αυτό που συνέβη τελικά, η μεγαλύτερη μετανάστευση, έγινε από τη στιγμή που πήγαμε στην Ευρώπη. Από το 79-81, εκεί που έγινε η μεγάλη ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζούμε σήμερα εγκλωβισμένοι, γιατί και πάρα πολλοί θα θέλαμε να φύγουμε και να πάμε να ζήσουμε σε ένα πιο ωραίο περιβάλλον, όπου τα παιδιά μας θα είναι μέσα στο πράσινο, μέσα στην εξοχή. Είμαστε τώρα εδώ, μέσα σε μια περιοχή στην Καλαμαριά, όπου η κεντρική της πλατεία έχει ελάχιστα δέντρα. Και όπου και να πας τριγύρω, αν δεν φύγεις εκτός πόλης, δεν μπορείς να αναπνεύσεις πράσινο. Το ίδιο γίνεται και στο κέντρο της πόλης, το ίδιο γίνεται και σε άλλες περιοχές. Και τελικά τι απολαύσαμε από όλα αυτά? Γιατί είπαμε ότι αυτό συνέβη επειδή έγιναν βιομηχανίες, βιοτεχνίες και ο κόσμος για να μπορέσει να δουλέψει οι άνθρωποι και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ήρθαν να δουλέψουν σε αυτές τις βιομηχανίες. Πού είναι? Υπάρχει καμία από αυτές τις βιομηχανίες? Έχει βιομηχανία η Ελλάδα? Και μας μιλάνε σήμερα κάποιοι ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και ότι έχουμε ανάπτυξη μάλλον. Πώς θα γίνει ανάπτυξη εάν δεν έχουμε βιομηχανία? Πώς θα γίνει ανάπτυξη αν δεν έχουμε δικιά μας βιοτεχνία? Κλείσανε τα πάντα με τους νόμους και με τους φόρους που επιβάλλανε. Δεν έμεινε τίποτα. Και σήμερα οι άνθρωποι χρωστάμε οι περισσότεροι τα σπίτια μας σε τράπεζες. Δυσκολευόμαστε και μας τα παίρνουν τα funds. Πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη λοιπόν που διατείνονται καθημερινά όλοι όσοι μας κυβερνάνε και όλοι όσοι σήμερα ζητάνε την ψήφο από τα κόμματα για να πάνε στην Ευρωβουλή να κάνουν τι? Να κάνουν τα ίδια που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια? Γι' αυτό τον λόγο βέβαια και ο κόσμος απέχει. Κάτι που πάλι το έκτισε η ίδια η πολιτική. Και πού ζούμε λοιπόν? Έχουμε δρόμους, έχουμε πεζοδρόμια. Όπου και να περάσουμε, οι λακκούβες είναι περισσότερες από την άσφαλτο. Τα πεζοδρόμια μας είναι διαλυμένα. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να περπατήσουν. Στις περισσότερες παιδικές χαρές γύρω-γύρω υπάρχουν κάγκελα. Τα σχολεία μας είναι διαλυμένα. Οι φόροι μας πού πηγαίνουνε? Γιατί πληρώνουμε φόρους για όλα αυτά. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τους δρόμους. Και πληρώνουμε και διόδια, κάτι που είναι παράνομο να έχεις και τα δύο σε μία χώρα. Να πληρώνεις και τέλη και να πληρώνεις και διόδια. Και να πληρώνεις τέλη σύμφωνα με τα κυβικά, ενώ τα αυτοκίνητα έχουν, όλα έχουν τέσσερις ρόδες. Αυτός είναι παράλογος ο νόμος. Και δεν είναι μόνο αυτός ο παράλογος νόμος και φόρος που υπάρχει στην Ελλάδα. Χιλιάδες παράνομοι και παράλογοι φόροι. Ακούσατε πριν ότι όλο μας το ΦΠΑ, όλο το ΦΠΑ, από την αρχή που ιδρύθη, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει νόμου, βάσει οδηγίας και νόμου που ψηφίστηκε, ότι το ΦΠΑ όλο πηγαίνει στην Ευρώπη. Τεράστια ποσά. Κάθε 4 χρόνια δίνουμε έναν ολόκληρο ΑΕΠ. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Και η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση. Ποιος θα την αλλάξει? Πού πάνε οι δασμοί μας? Το 80-90% των δασμών πηγαίνει στην Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα που έρχονται στην Ελλάδα, το 100% περίπου το πληρώνουμε σε φόρο. Γιατί? Είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν είναι οι ίδιοι νόμοι για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, εφόσον είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Και φυσικά είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, γιατί η Ευρώπη ανήκει σε εμάς.
Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική και πρέπει να μένουμε και λίγο στις λέξεις. Γιατί όπως η Ευρώπη είναι ελληνική, έτσι και ο πολίτης παράγει πολιτισμό. Ο πολίτης παράγει πολιτική. Άρα αυτό που κάνουμε εμείς οι πολίτες πρέπει να είμαστε και να παράγουμε εμείς πολιτική. Γιατί αυτά που σας λέω, σίγουρα θέλετε να τα πείτε κι εσείς. Όλοι τα συζητάμε στις παρέες μας. Όλοι τα συζητάμε όταν πίνουμε καφέ. Πρέπει λοιπόν αυτό να το κάνουμε και ως πολίτες και η Ελλήνων Συνέλευσης δείχνει το βήμα σε όλους τους πολίτες. Να έρθουμε όλοι μαζί, να έρθουμε να ενωθούμε πραγματικά για να παράξουμε πολιτική για τον ίδιο τον άνθρωπο. Να κάνουμε χρήση εμείς του πλούτου μας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε και πώς θέλουμε να φτιάξουμε την πατρίδα μας και τι θέλουμε να αφήσουμε για τα παιδιά μας την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει να λέμε, γιατί όλοι έχουμε πάει μια βόλτα στο εξωτερικό, τι ωραία που είναι εκεί, τι ωραίους δρόμους, τι ωραίες περιοχές με πράσινο, ησυχία, καθαρή ατμόσφαιρα. Εδώ γιατί υπάρχει αυτό το θάος, που εδώ η πρώτη πόλη στο πλανήτη Γη είναι ελληνική. Ο πρώτος πολιτισμός, η πρώτη δομημένη πόλη είναι ελληνική. Και ενώ εμείς διδάξαμε την πόλη, δηλαδή το σημείο που μαζεύονται οι πολίτες και ζουν και υπάρχουν και δημιουργούν, φτάσαμε εμείς να μην έχουμε πόλη. Γιατί αυτοί οι οποίοι βγαίνουν εκάστοτε, είτε εντός είτε εκτός της χώρας, αυτοί κάνουν αυτό το οποίο θέλουν αυτοί, για το δικό τους προσωπικό όφελος. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε? Γιατί το δεχόμαστε αυτό που συμβαίνει? Συμφωνήσαμε, αδέρφια, όλοι ότι το άδικο είναι τρόπος ζωής. Συμφωνήσαμε σε μια ανύπαρκτη δικαιοσύνη και λέμε μην περιμένεις από τους δικαστές. Όχι, εγώ περιμένω. Γιατί το δίκαιο, για να υπάρχει και να υφίσταται, πρέπει να πηγάζει μέσα από την ίδια την πολιτεία, όπου η πολιτεία θα νομοθετεί με βάση το όφελος του συνόλου των ανθρώπων. Σήμερα, πώς οι νόμοι είναι απέναντι στον άνθρωπο? Να πούμε τους 4 μνημονιακούς νόμους? Να πούμε τους νόμους, γιατί κάθε σύμβαση είναι νόμος. Να πούμε τους νόμους με τους οποίους δόθηκαν οι εθνικές μας οδοί. Να πούμε τους νόμους με τους οποίους αποστρατικοποιείται όλη η χώρα. Τι όφελος έχει ο πολίτης από αυτήν την ανηθικότητα η οποία επικρατεί? Και πότε ο πολίτης θα αντιληφθεί ότι πρέπει να βάλει φρένο ο ίδιος? Σήμερα βλέπουμε την ασπίδα που είχαμε απέναντι στην Τουρκία να φεύγει και να γίνεται δωρεά σε έναν μη σύμμαχό μας. Και για να θυμηθώ, είχαμε πολεμήσει στην Ουκρανία παλαιότερα και είχαμε και 60 ή 70 χιλιάδες νεκρούς. Εμείς εκεί χάσαμε. Αποστρατικοποιούμε τα νησιά, αποστρατικοποιούμε τον Εύρο και η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται. Είμαστε τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης και δεν υπάρχει ούτε μία μέρημνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μία ενίσχυση των συνόρων και φύλαξη αυτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή ποιος φυλάει τα σύνορά της. Είναι λίγο οξύμορο. Μίλησε η κυρία Τάσου για βιομηχανία. Εγώ θα πω, εδώ δεν έχουμε πρωτογενή παραγωγή, πώς θα έχουμε μεταποίηση? Σήμερα μας δείξανε με το δάχτυλο και μας είπαν ότι δεν παράγει ο Έλληνας. Να σας πάω 40 χρόνια πίσω.
Εσείς που έχετε άσπρα μαλλιά. Εγώ κατάγομαι από γεωργική οικογένεια. Όταν μας επιβλήθηκαν οι ποσοστώσεις, την εξτρά παραγωγή δεν μπορούσαμε να την πουλήσουμε. Όταν ο θείος μου κτηνοτρόφος έβγαζε περισσότερο γάλα από ό,τι ήταν η ποσόστοση, έπρεπε να το πετάξει. Όταν είχε περισσότερα ζώντα ζώα από την ποσόστοση, έπρεπε να τα σφάξει. Ποιος μας επέβαλε να μην παράγουμε? Οι ευρωπαϊκές πολιτικές της ποσόστοσης. Αλλά ξέχασα, μετά μας δώσαν επιδότηση για να μην παράγουμε. Μας δώσαν επιδότηση για να βγάλουμε τα μπύλια. Μας δώσαν επιδότηση να βγάλουμε τις ελιές. Μας δώσαν επιδότηση να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα χωράφια. Και τώρα λένε ότι η Ελλάδα, λέει, δεν παράγει. Και κουνούν το δάχτυλο και οι πολιτικοί που δεν έχουν δουλέψει μία εργατόρα ότι η Ελλάδα δεν παράγει. Να σας θυμίσω ότι πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετήσια παραγωγή καπνού στην Ελλάδα ήταν 43.500 τόνοι. Σήμερα είναι 20.000 τόνοι. Η ευρωπαϊκή παραγωγή καπνού ήταν 430.000 τόνοι. Σήμερα είναι 160.000 τόνοι. Άρα, τόσο σε εθνικό, μα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φθήνει η παραγωγή. Γνωρίζει κανείς ότι η Ελλάδα παράγει, είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βαμβάκι? Και μάλιστα το ποσοστό μας είναι 80%. Το 80% της παραγωγής βάμβακο στην Ευρώπη είναι ελληνικό. 19% έχει η Ισπανία και 1% η Βουλγαρία. Εμείς γιατί φοράμε εισαγόμενο βαμβάκι? Πού πάει το δικό μας? Γιατί αγοράζω, όταν πάω και αγοράζω χαλκό, αγοράζω γερμανικό χαλκό? Γιατί δεν έχω ελληνικό μπρούντζο? Γιατί δεν έχω ελληνικό αλουμίνιο? Γιατί δεν έχω αυτά τα οποία βγάζει η μάνα γη, η Ελλάς, και πουλάω χώμα σε βαγόνια στην εκάστοτε Γερμανία και την έχω να μου κουνάει και το δάχτυλο, χαρακτηρίζοντας με το 2012 ως τεμπέλη και άχρηστο. Και δεν βγήκε ένας, μωρέ, να γυρίσει και να πει μας χρωστάτε 1.000.000 ψυχές, θα μας τις δώσετε πίσω. Πόσο κάνει ένας άνθρωπος? Ποιος μπορεί να τοποθετηθεί? Ένα παιδί πόσο κάνει? Ένα παιδί που το στήσαν στο απόσπασμα πόσο κάνει? Δεν έχει σχέση αν είναι γερμανικό ή ελληνικό το παιδί. Άνθρωπος είναι. Όταν θα βγάλουν την πύλη, λοιπόν, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, και θα πούνε πόσο κάνει ένας άνθρωπος, τότε θα καθίσουμε να κάνουμε λογαριασμό. Γιατί μόνο το κατοχικό δάνειο που τους δώσαμε ήταν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε. Πού τα βρήκε η Ελλάδα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τότε? Σήμερα το ποσό αυτό είναι δυσθεώρητο με τους τόκους. Αλλά για ποιο κατοχικό δάνειο μιλάω? Αφού το 2014 οι ευρωβουλευτές μας αρνήθηκαν για άλλη μια φορά να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είμαστε η μόνη χώρα όπου, ναι μεν, δεχθήκαμε τον λογαριασμό που μέτρησαν οι ζωντανοί, αλλά αυτό που κάναμε ήταν προσβολή προς τους νεκρούς. Δεν δεχθήκαμε να τα πάρουμε ποτέ. Μίλησαν οι ζωντανοί και οι νεκροί σιώπησαν. Εμένα με προσβάλλει αυτό ως Έλληνα. Δεν ξέρω για σας. Δεν δέχομαι να με προσβάλλει κανείς, και όπως είπε ο Σπύρος ο Κύρου, απαιτώ ένα τεράστιο σεβασμό. Σήμερα όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που έχετε, τηλέφωνα, iPad, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οτιδήποτε χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, προγραμματίζεται στα ελληνικά. Γιατί δεν υπάρχει γλώσσα που το σημαίνον η λέξη να δίνει νόημα στο σημαινόμενο.
πρέπει να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε, αδέρφια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι η καταγωγή μας. Είναι η διαδρομή μας. Ερχόμαστε από έναν τεράστιο δρόμο. Και δεν πρέπει να ανεχόμαστε σε πολιτικά σκύμβαλα, σε κομματικούς μηχανισμούς, να μας διασύρουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιανόητο να γελούν μόλις αντικρίζουν αυτούς τους φελούς που στέλνουμε, που δεν έχουν ίχνος ψυχής μέσα τους, να πατήσουν πόδι και να πούν μέχρι εδώ. Ό,τι κάνατε, κάνατε, τώρα θα κάνω έλεγχο εγώ σε όλες τις συμβάσεις, σε όλες τις συνθήκες, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε όλοι μας. Και αυτό θα δώσει θάρρος και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί και ο Ιταλός βιώνει άδικο και ο Γάλλος βιώνει άδικο, κάψαν όλη την Γαλλία οι αγρότες. Ακόμα και ο Ολλανδός, που για να αναπτυχθεί η Ολλανδία βυθίστηκε η γεωργία και η κτηνοτροφία της Ελλάδος. Πριν μας ανάφερε η κυρία Τάσιου ότι κατοικούμε στο 3%, ξέρετε πόσοι είναι η Ολλανδία? 1,8 φορές η Πελοπόννησος και μας πουλάει γάλα. Είναι αστείο. Η σκόνη πάει και έρχεται. Η σκόνη πάει και έρχεται. Πνιγήκαμε στη Λάρισα με τόσο τεράστια οροπέδια, με τον Όλυμπο και τον Κίσαβο, και δεν πνίγεται η Ολλανδία 70 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Πού είναι η Ευρώπη να ενδιαφερθεί για τις δομές της Ελλάδος? Δεν την νοιάζει αν πεθαίνουνε πολίτες εδώ. Δεν την ενδιαφέρει. Όχι, ε. Και οι δικοί μας ευρωβουλευτές πού βρίσκονται, τι κάνουν? Μέσα από αυτόν τον διαχωρισμό τον οποίο βιώνουμε, ξεχάσαμε ότι εδώ που ζούμε, οι δρόμοι που πατάμε, αυτή η πλατεία που παίζουν τα παιδιά και πίνετε το καφέ σας, δεν είναι βαμμένη με χρώμα. Δηλαδή δεν είναι για τους δεξιούς. Ούτε για τους κεντρώους είναι. Όπως ερχόμουν και είδα το νοσοκομείο έξω, και το 24 και το Παπαγεωργίου, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι δομές δεν δείχνεις τι ψηφίζεις για να μπεις μέσα. Ανήκουνε σε όλους τους πολίτες. Τα κρατικά ταμεία, το δημόσιο χρήμα, είναι όλων των πολιτών. Δεν βάζουν λεφτά οι δεξιοί, οι αριστεροί ή οι κεντρώοι, βάζουν οι πολίτες. Τα σχολεία δεν ζητούν εκλογικό βιβλιάριο, είναι για όλους. Άρα αφού όλα είναι για όλους, εμείς γιατί επιλέγουμε να είμαστε έξω από το όλον? Σήμερα βλέπουμε σε μια προεκλογική περίοδο τα κόμματα να μην μιλούν για την Ευρώπη. Μιλούν για εθνικό επίπεδο. Ξέρετε γιατί δεν μπορούν να τοποθετηθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση κανείς? Γιατί όλοι τους υπέγραψαν και συμφώνησαν να παραδοθεί η Ελλάδα στον δανειστή. Δεν είδα να παρετείται κανείς. Για αυτούς που ψιθυρίζουν ότι ο ΤΑΔΕ δεν υπέγραψε, δεν παρετήθηκε κανένας. Σιωπή, δοκή, συνενήν. Είναι όλοι συνένοχοι και συμφώνησαν να παραιτηθούν από την εθνική κυριαρχία. Η Ελλάς και τα ίδια, λέει ο νόμος. Δηλαδή και όλοι οι θεσμοί παραιτήθηκαν σήμερα να πούνε τι? Σηκώνω ανάστημα στην Ευρώπη, αφού παραιτήθηκαν ως κόμματα εκεί. Γι' αυτό και τους χαρίζονται τα δάνεια. Γι' αυτό δεν πληστηριάζονται τα κινητά τους. Γιατί αυτοί τη βολέψανε για αυτούς και σκοτώσανε εμάς. Και καλούν εμάς να τους δώσουμε για άλλη μια φορά τη δύναμη και τη δυναμική μας, να πάνε να μας ξανασκοτώσουν. Να σκοτώσουν και τα παιδιά των παιδιών μας. Και εμείς τι κάνουμε? Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι αυτή η νομική οντότητα που δημιουργήθηκε το 2015 μέσα από μια τεράστια ανάγκη. Η ανάγκη αυτή ήταν
Η μη εκπροσώπηση του πολίτη, ότι δεν είχε φωνή. Η ανάγκη αυτή ήτανε ότι παρουσιάστηκε ένας τεράστιος πλούτος από τον πρόεδρό μας, τον Αρτέμη Σόρα, και έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους κομματικούς μηχανισμούς και σε όλους τους δημάρχους να πράξουν ολική οικονομική απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Και κανένας ποτέ δεν το πράξε. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η Ελλήνων Συνέλευσης. Για να μπορέσει ως οντότητα νομικής εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων να το πράξει ίδια. Αυτή η ανάγκη λοιπόν έδωσε την ιδέα του πολιτικού φορέα και η ιδέα αυτή έγινε πράξη. Και παρόλη τη χλέβη, παρόλο τον πόλεμο, παρόλη την πολιτική δίωξη του Προέδρου μας, του κ. Αρτέμη Σόρα, που είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, επαναλαμβάνω, γιατί ήταν υποψήφιος και το 19, όντας κατατρεγμένος από το καθεστώς, είναι υποψήφιος και τώρα. Άρα, τελικά, ποιος ήταν ο απατεώνας? Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι για να μην αντιληφθούμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο έχουν υπογραφεί τεράστιες συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές είναι οικονομικές και έχουμε παραδώσει τον έλεγχο αυτών των χρημάτων, τον έλεγχο, προσοχή, όχι τη διαχείριση, μόνο τη φύλαξη αυτών των χρημάτων σε συγκεκριμένους μηχανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία στα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν μέσα στη χώρα. Αυτή είναι τα καταθετήρια, οι μηχανισμοί αυτοί, οι κουμπαράδες, που αυτά τα κεφάλαια κάθε χρόνο τοκίζονται. Κάθε χρόνο η ΕΚΑ κάνει ισολογισμό. Και επειδή τόλμησε ο Αρτέμης Σόρας να βγάλει τον ισολογισμό του ΟΗΕ το 7, φυλακίστηκε. Γιατί δεν πρέπει ποτέ ο πολίτης να μάθει ότι μετέχει σε έναν τεράστιο πλούτο που τον χρησιμοποιούν τα Lidl, η Αλατίνη, τα μπισκότα Παπαδοπούλου, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ελληνική σιδηρουργία, η Λάρκο, ο Πίτρος και τόσες άλλες εταιρείες, και παίρνουν να το κοδάνιο για να αναβαθμίσουν την τοπική αγορά. Με εγγύηση πάλι το ελληνικό κράτος. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το κοδάνιο, ε! Που εγγυόμαστε για όλους και για όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επιτέλους, ορίμασε ο καιρός να την αντιληφθούμε όλοι. Η Ελλήνων Συνέλευση φέρει όλα αυτά τα στοιχεία που ακούραστα, αδιάκοπα, δρούν, ζουν και αναπνέουν για να δουν τον Έλληνα πίσω στη βάση της φυσιολογίας του. Ελεύθερο. Με πλούτο. Με αυθονία. Με ισχύ. Όπως ακριβώς γεννήθηκε. Να δουν όλους τους ανθρώπους να βιώνουν μία ανθρωποκεντρική ζωή, μία ανθρωποκεντρική πολιτική, μία ανθρωποκεντρική Ελλάδα, μία ανθρωποκεντρική Ευρώπη, έναν ανθρωποκεντρικό πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης είναι του ανθρώπου, δεν είναι των ανωνύμων εταιριών. Είναι του ανθρώπου και σε αυτό πρέπει να επιστρέψει. Και γι' αυτό έπρεπε να τιμωρηθεί ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Σόρας. Κανένας ποτέ από εμάς δεν έσκυψε το κεφάλι, γιατί κάθε φορά που αντικρίζουμε εσάς, βλέπουμε εμάς πριν λάβουμε τη γνώση, και καλούμε όλους εσάς να γίνουμε ένα, να ενωθούμε ως μία μονάδα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και πάλι όπως δημιούργησαν οι πρόγονοί μας, και να αφήσουμε και εμείς κληρονομιά στις επόμενες γενναίες. Δεν δέχομαι ότι θα είμαστε η γενιά των Ελλήνων που θα παραδώσουν τα ιερά χώματα αυτής της χώρας. Ποτέ! Και ξέρω ότι δεν το δέχεστε κι εσείς. Και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψή μας μέσα στη μήτρα της μάνας μας, όλα είναι μια στιγμή. Μια στιγμή ήταν αυτή. Μια στιγμή ήταν όταν εμφανιστήκαμε στον κόσμο. Μια στιγμή ήταν όταν αποφάσισες να παντρευτείς. Μια στιγμή ήταν όταν γέννησες εσύ. Κάθε απόφασή σου στη ζωή σου
είναι μία στιγμή. Η στιγμή της ένωσης είναι τώρα. Στις 9 Ιουνίου θα ενωθούμε όλοι και θα δώσουμε την δύναμη και τη δυναμική μας στην Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι η μόνη που μπορεί με ένα αλάνθαστο σχέδιο, με μία στρατηγικά δομημένη, με μία στρατηγική δομημένη με τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να ιτηθεί πουθενά και το μόνο που μένει είναι να της δώσεις εσύ την δική σου ύπαρξη, την ψήφο σου. Απαξιώσαμε την πολιτεία και η πολιτεία έφτασε σε αυτό το χάλι. Απαξιώσαμε την πολιτική και η πολιτική γίναν άσχετη δική. Μην απαξιώσουμε την ίδια μας τη ζωή και πάψουμε να είμαστε πολίτες. Σας καλώ όλους. Εγώ ο Στέργιος Τζίνδιος είμαι ένα μεριστό, ένα κομμάτι ενός συνόλου ανθρώπων οι οποίοι νυχθημερών αγωνίζονται για το κοινό όφελος της πατρίδος. Έχουμε θέληση, έχουμε βούληση, χρηματοδοτούμε ίδιοι τον αγώνα αυτόν που κάνουμε εδώ και 12-13 χρόνια. Δεν πληρωθήκαμε από κανέναν, δεν πήραμε κρατική επιχορήγηση και παρόλα αυτά είμαστε εδώ. Γιατί? Γιατί πολύ απλά η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν παραδίδεται, παρά μόνο μεταβιβάζεται στην επόμενη γενιά. Και αυτό θα το ακούσει η Ευρώπη πάρα πολύ καλά. Δώστε μας τη δύναμη να το πράξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που μας ακούσατε. Δύναμη και φως σε όλους τους ανθρώπους. Το ραντεβού μας είναι 9 Ιουνίου. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.